όπως βλέπετε ήδη και εσείς, έχω μαζί μου δύο κυρίους με τους οποίους ευελπιστώ ότι θα κάνουμε μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Γιώργος Μίμικος από το αθλητικό τμήμα της Κρήτη TV. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Και μαζί μας είναι και ο κύριος Θανάσης Χινόπουλος, με πολλές και διαφορετικές ιδιότητες. Γι' αυτό είμαστε και οι δύο εδώ, κύριε Χινόπουλε, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Γνωστός επιχειρηματίας, πρόεδρος του ΟΦΗ Ιεράπετρας, αλλά και υποψήφιος δήμαρχος Ιεράπετρας. Μάλιστα. Και έχουμε λοιπόν να πούμε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και καλό Πάσχα να έχουμε όλοι. Καλό Πάσχα. Για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε στο σταθμό σας. Να είστε καλά. Και Γιώργο Μίμικο, νομίζω ότι οφείλουμε να ξεκινήσουμε και από το αθλητικό σκέλος, αν θέλεις. Εκεί όπου ο ΟΦΗ Ιεράπετρας, τουλάχιστον με τις λίγες γνώσεις που έχω εγώ αθλητικές, καταγράφει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Άλλωστε και μαζί φιλοξενήσαμε δύο φορές φέτος τον προπονητή. Και βεβαίως ο επίλογος ήταν και το καλύτερο. Το κρατούσατε για το τέλος το καλύτερο, πρόεδρε. Δεν μπορώ παρά να σας πω καταρχάς τα συγχαρητήρια για την μεγάλη επιτυχία του ΟΦΗ Ιεράπετρας να στεφθεί πρωταθλητής στον όμιλό του στην τρίτη εθνική κατηγορία με τη σφραγίδα τη δική σας. Άλλωστε στη συζήτηση θα μπορούμε να βλέπουμε, Νικολέτα, και πλάνα από το παιχνίδι γιορτή που έγινε στην Ιεράπετρα με τη νίκη. Ήδη βλέπουμε με τον εθνικό που κατακτήσατε το πρωτάθλημα και με τη Βούλα. Και βεβαίως, πριν πούμε για το πρωτάθλημα, να τονίσουμε ότι δεν είναι μόνο αυτός ο τίτλος, είναι και ο τίτλος του κυπέλλου ερασιτεχνών, είναι και ο τίτλος τιμής αυτής της ισοπαλίας στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό, που ουσιαστικά ήταν νίκη που χάθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα στις λεπτομέρειες. Κάτι απίστευτο για πολλούς εκείνη τη μέρα που έγινε. Πρόεδρε, υπάρχει μαγικό ραβδάκι τελικά? Όχι, δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για τα συγχαρητήρια που μου δίνετε, αλλά τα συγχαρητήρια αυτά δεν ανήκουν μόνο σε μένα, ανήκουν σε όλους τους συνεργάτες μου, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στους παίχτες, στο Τεχνικό Επιτελείο με επικεφαλή στον κύριο Μάγκο, ανήκουν σε αυτόν τον λαό της Ιεράπετρας, στην κοινωνία, τη φανταστική κοινωνία της Ιεράπετρας, η οποία σε κάθε παιχνίδι μέσα στο Βουζενεράκιο ήταν παρούσα, δηλαδή 1.500 με 2.000 άτομα, πρωτόγνωρο. Ήρθαν οι οικογένειες στο γήπεδο, ήρθαν οι νέοι άνθρωποι στο γήπεδο, ήρθαν πολλές κοπέλες στο γήπεδο. Τίτλος και αυτός, βέβαια. Είναι, ήταν ο 12ος και 13ος παίκτης. Ήταν ο σύνδεσμός μας οι Κουρίτες, απίστευτος σύνδεσμος. Όλοι αυτοί βοήθησαν, οπότε αυτό που θα ήθελα για να αποδώσω την πραγματικότητα, την αλήθεια, θα ήθελα να πω ότι σε όλα αυτά συνετέλεσα και εγώ. Είναι μια συλλογική επιτυχία, γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι σήμερα δεν υπάρχει το εγώ, υπάρχει το εμείς. Πρέπει να προσέχουμε, να είμαστε σαν οικογένεια, να λειτουργούμε σε όλες τις πτυχές, είτε έχουμε επιχειρήσεις, είτε είμαστε επικεφαλής δήμων, είτε είμαστε στο ποδόσφαιρο. Να μου επιτρέψετε να σας διακόψω για καλό λόγο, γιατί υπάρχει ένα εκπληκτικό πλάνο, Νικολέτα, που βλέπουμε αυτή την ώρα. Είναι αυτό που λέγαμε, που έγινε χθες μόλις στο κέντρο της Ιεράπετρας. Σας σηκώνουν στα χέρια οι Κουρίτες και τα υπόλοιπα παιδιά από τους συνδέσμους και όχι μόνο. Έγινε χθες μία φιέστα, όπως το είπατε. Κάνουμε μια παρένθεση στην κουβέντα μας, διότι αναχωρούν οι ποδοσφαιριστές μας και ο προπονητής για να ξεκουραστούν και θεωρήσαμε υποχρέωση να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και από κοντά στους φιλάθλους, να γίνει μια φιέστα και περάσαμε όμορφα. Η αλήθεια είναι, δεν το λέω για να σας κολακεύσουμε που είσαστε εδώ, αλλά δεν έχουμε συνηθίσει συχνά να βλέπουμε φιλάθλους να σηκώνουν τον πρόεδρο στον αέρα. Είναι μεγάλη αναγνώριση αυτό και το λέω γενικότερα, είμαι πολλά χρόνια μέσα στα γήπεδα λόγω του ρεπορτάζ. Είναι μια σπάνια εικόνα, συνήθως αυτό γίνεται με τους προπονητές και με τους παίχτες, αλλά σας έχουν βάλει στην καρδιά τους. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με έχουν βάλει στην καρδιά τους και κοιτάξτε να δείτε, μετά από 49 χρόνια και μέσα σε 20 μήνες γίνανε πράγματα που και εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω και τελικά αυτό λέω, ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να βάζουμε στόχους. Πάντα στη ζωή μου έβαζα στόχους και σε μεγάλο βαθμό κατάφερα να πετύχω αυτό που ήθελα. Δηλαδή όταν το 2012 ήρθα στην Ιεράπετρα, από τότε μέχρι σήμερα διπλασίασα τον κόσμο που στέλνω στις μερίσεις κουραζιέρες, στο νησί και μακρύ γυαλό κουφονίσει. Στη συνέχεια ήρθε η κοινωνία της Ιεράπετρας, επειδή δεν δεχόταν κανείς να ασχοληθεί με τον ΟΦΗ. Καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη κατηγορία, έχει μεγάλες δαπάνες.
Όταν πήρα τον Όφη, κατάφερα μέσα σε 20 μήνες να πετύχω αυτά που πέτυχα, τα οποία τι είναι, σε δευτερόλεπτα μπορώ να σας πω, την πρώτη χρονιά, την ποδοσφαιρική χρονιά, καταφέραμε να παραμείνουμε, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο, υπήρξε η απειρία. Mm-hmm. Δεδομένου το 2006 είχε βγει ο Όφη και το 7 υποβάστηκε. Εμείς όχι δεν υποβαστήκαμε, αλλά καταφέραμε να πάρουμε και την τρίτη θέση. Κατακτήσαμε το κύπελο Ελλάδος Ερασιτεχνών. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Παίξαμε με ομάδες πολύ μεγάλες, όπως προαναφέρατε, να μην τα επαναλάβω. Βάλαμε στη συνέχεια τη δεύτερη ποδοσφαιρική χρονιά στόχο την άνοδό μας στην επόμενη κατηγορία. Το καταφέραμε και αυτό. Μέσα σε 20 λοιπόν μήνες πέτυχα και το δεύτερο στόχο. Μετά το επαγγελματικό μου κομμάτι, πέτυχα το δεύτερο και τώρα έχω βάλει σαν τρίτο στόχο να πετύχω ό,τι καλύτερο στις δημοτικές εκλογές όπου βάζω υποψηφιότητα σαν δήμαρχος. Δεδομένου ότι ασχολούμαι χρόνια με τα αυτοδιοικητικά, είμαι 8 χρόνια πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Πλατανιά Χανίων. Τώρα, βέβαια, πρέπει να καταλάβετε ότι μου δώσετε για να μιλήσω και με ποδοσφαιρικό όρο, αλλά και με πολιτικές προεκτάσεις, την καλύτερη πάσα για να κάνουμε και μία συζήτηση για το τι γίνεται και με τα αυτοδιοικητικά. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τις εικόνες αυτές, κανείς, κύριε Χινόπουλε, καταλαβαίνει ότι ο κόσμος έχει μία αγάπη στο πρόσωπό σας και νομίζω ότι ανέκαθεν το ποδόσφαιρο λειτουργούσε για τις τοπικές κοινωνίες πάρα πολύ. Αν θέλετε, ένωνε τον κόσμο. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε τις τοπικές κοινωνίες να ενώνονται. Γιατί λοιπόν ένας άνθρωπος, και είναι το πιο απλό ερώτημα που μπορώ να σας θέσω έτσι για την αρχή της συζήτησης τουλάχιστον, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, έχει μια ενασχόληση λοιπόν και με το ποδόσφαιρο, θέλει να ασχοληθεί και με την αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε. 8 χρόνια που είμαι στην Ιερά Πέτρα, δέθηκα πάρα πολύ με τον κόσμο, με την τοπική κοινωνία. Όπως σας είπα, εκεί δραστηριοποιούμε επαγγελματικά, mm-hmm. με πλοία που κάνουν ημερήσιες κρουαζιέρες. Ο κόσμος με αγάπησε, ενσωματώθηκα στην τοπική κοινωνία, μπήκα στις παρέες, γίναμε φίλοι, αναπτύξαμε κοινωνική δράση. Αυτός ήταν και στη συνέχεια όλος αυτός ο κόσμος με αγάπησε, ήρθε και μου είπε γιατί δεν ασχολείσαι και με τα κοινά. Γνώριζα ότι ασχολούμαι με τα κοινά από χρόνια, ότι έχω αυτοδιοικητική πείρα. Η αγάπη μου λοιπόν, όλη αυτή, η αγάπη που μου έδειξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κατά κάποιο τρόπο ήταν ένας λόγος να προσπαθήσω να ανταποδώσω αυτή την αγάπη τους σε συνδυασμό με την... Θέλετε να ανταποδώσετε λοιπόν αυτή την αγάπη και εγώ το καταλαβαίνω ότι είναι μια παρένθεση. Με την αγάπη αυτή, μου, σε συνδυασμό με την αγάπη μου προς την αυτοδιοίκηση. Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι αυτοδιοικητικός, αγαπάει, προσφέρει στα κοινά, προσφέρει. Αυτές οι δύο αγάπες με έκαναν να προχωρήσω μπροστά και να πω ότι δέχομαι. Mm-hmm. Δηλαδή, ήθελα να ανταποδώσω προς τον κόσμο αυτό που μου έδειξε, mm-hmm. αυτό που πήρα από αυτούς, γιατί σας λέω, έχω ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία. Και στη συνέχεια είδα την εμπιστοσύνη που μου δείξανε για το ποδόσφαιρο, περάσαμε σε επιτυχίες μεγάλες και επειδή αγαπώ και τα αυτοδιοικητικά, ασχολήθηκα, συμφώνησα με την άποψή τους, με την πρότασή τους. Αλήθεια, ποια πρόσοντα πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ένας δήμαρχος, ένας αυτοδιοικητικός, αλλά πολύ περισσότερο ένας δήμαρχος? Κοιτάξτε, ένας δήμαρχος, καταρχήν, πρέπει να καλύπτει κάποια τυπικά προσόντα, κατά τη γνώμη μου. Να έχει εμπειρία στα αυτοδιοικητικά, να είναι έντιμος άνθρωπος, να έχει ήθος, να είναι εργατικός. Δεν θα ήθελα να βλέπω έναν δήμαρχο που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του ή που έχει δουλέψει, έχει κάποιο επάγγελμα και έχει αποτύχει. Οπότε παρατάει το επάγγελμά του για να πάει να μπει στα κοινά, να μπει σαν δήμος. Είναι κάτι που δεν θα το ήθελα να το βλέπω. Ή να προσβλέπεις ένα μισθό. Εγώ και σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Πλατανιά οδέποτε πήρα μισθό και εδώ έχω δεσμευτεί και είμαι ο μόνος που έχω δεσμευτεί υποψήφιος δήμαρχος ότι δεν θα παίρνω μισθό, απλά ο μισθός μου θα χορηγείται εκεί που πρέπει να δοθεί σε ανθρώπους αναξιοπαθούντες, σωματεία κλπ. Είναι ένα θέμα που έχω δεσμευτεί δηλαδή δημόσια. Ανακοινώσει ότι εφόσον βεβαίως, εκλεγείτε... έχω ανακοινώσει ραδιοφωνικούς σταθμούς. Mm-hmm. Αυτό είναι, έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Και μέχρι στιγμής μου μόνος το έχω ανακοινώσει, εδώ και 2 μήνες το έχω ανακοινώσει. Οπωσδήποτε, βέβαια, πιστεύω ότι είναι ο χρόνος, είναι το timing που λέμε,
που πρέπει γρήγορα η Ιεράπετρα να αλλάξει δημοτική αρχή. Είναι ο κατάλληλος χρόνος, διότι η Ιεράπετρα έχει παραμείνει δεκάδες χρόνια πίσω. Είναι πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω, σε σχέση και με διπλανές πόλεις και με πόλεις άλλες της Κρήτης, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει. Εμείς αντιπροσωπεύουμε κάτι καινούριο. Εάν δείτε τι γίνεται στην Ιεράπετρα, έχουμε τους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι φεύγουν από τον ένα συνδυασμό, πάνε στον άλλο. Φεύγουν από τον άλλο, πάνε στον άλλο. Επίσης, έχουμε η παρούσα δημοτική αρχή, αυτή τη στιγμή έχει διασπαστεί η δημοτική ομάδα, και μέσα από εκεί βγήκε ένα φυτώριο δημάρχων και βγήκανε δήμαρχοι. Δηλαδή, εμείς είμαστε κάτι το καινούριο, δεν είμαστε κάτι το παλιό. Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Πρέπει να αλλάξουμε δρόμο, πρέπει να αλλάξουμε όχι σελίδα, να αλλάξουμε όλο το βιβλίο και να ξεκινήσουμε. Γνωρίζετε βέβαια ότι ο Κλισθένης, αν κάτι επιβάλλει μετά από αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές, είναι οι συνεργασίες. Είναι εύκολη υπόθεση για τον Δήμο Ιεράπετρας. Και το ρωτάω προφανώς γιατί είστε εδώ, αλλά υπάρχουν και αρκετές υποψηφιότητες. Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, δεδομένου ότι η μισή από τους υποψήφιους, και είμαστε 8 υποψήφοι για περίπου 16.000 ψήφους. Είναι πολλοί υποψήφοι. Η μισή από τους υποψήφιους, από ό,τι βλέπω από διάφορες δηλώσεις, δεν νομίζω ότι έχουν καλές σχέσεις. Αφού διασπάστηκε η ομάδα και ο καθένας κατεβαίνει για δήμαρχος, οι περισσότεροι από αυτούς, δεν νομίζω ότι είναι κάτι εύκολο η συνεργασία. Γι' αυτό ζητάω από τον κόσμο και γι' αυτό έχουμε ονομάσει το συνδυασμό μας ενότητα, συνεργασία, ανάπτυξη για την Ιεράπετρά μας. Ζητά σε όλο τον κόσμο να έρθει κοντά μας. Εμείς την επιδιώκουμε τη συνεργασία. Ας έρθουν κοντά μας. Καταλάβατε. Πάντως είναι, εάν δεν καταφέρουμε κάτι να γίνει, βλέπω πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Ιεράπετρα, πάρα πολύ δύσκολα. Διότι δεν υπάρχει συνοχή. Υπάρχουν μεγάλες αντιθέσεις, υπάρχουν προσωπικές διαφορές. Γιατί σας λέω, διασπάστηκε η δημοτική ομάδα και βγήκανε δήμαρχοι. Εννοείται μέσα μεταξύ τους, ναι. Πολιτικές διαφορές. Ναι, βέβαια, προφανώς. Έτσι, πολιτικές διαφορές. Γι' αυτό βλέπω σαν μοναδική λύση τη δική μας περίπτωση. Που είμαστε κάτι το καινούριο. Γιατί σας λέω, φεύγουν από μία ομάδα, πάνε στην άλλη. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ανακυκλώνονται. Έχουμε μία ανακύκλωση εδώ πέρα. Και βέβαια το θέμα το σοβαρό είναι, μήπως, συγγνώμη, πήρα λίγο φόρο. Το θέμα το σοβαρό είναι ότι θα πρέπει αυτοί που πάνε να ψηφίζουν, να μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια και ψηφίζουμε τον κουμπάρο. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε σοβαρά, να δούμε, να βάλουμε κάτω τους 8 δημάρχους. Τι θα πει ψηφίζω τον κουμπάρο, τον ξάδερφο, να τον ψηφίσει. Είναι ικανός να τον ψηφίσει. Αν δεν είναι, κοίταξε παραπέρα, μήπως υπάρχει ο ικανός. Καταλάβετε, γιατί δεν είναι μόνο οι συνδυασμοί. Ακούω μερικούς και λέει να δούμε ποιος θα κατεβάσει, ο τάδε ή ο τάδε. Δεν είναι. Να σας πω κάτι. Κατεβάζουν διάφορους οι οποίοι μαζεύουν ψήφους. Οι οποίοι δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν στο Δήμο. Απλά κατέβηκαν για τους ψήφους. Κατεβαίνει ο άλλος και μένει, ας πούμε, σε έναν άλλο νομό. Τον έβαλε γιατί έχει μια πολύ τρανταχτή ιδιότητα επαγγελματική. Για να μαζέψει ψήφους. Καταλάβατε, δεν είναι. Και μετά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιος θα είναι επικεφαλής. Αυτός που θα είναι επικεφαλής θα μπορέσει να υλοποιήσει το πρόγραμμα. Γιατί βλέπετε προγράμματα, όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα, τα καλύτερα προγράμματα. Ο ένας αντιγράφει τον άλλο, βλέπουν τι γίνεται στο εξωτερικό και λέει ο Τάδε, ο Χινόπουλος έχει καλύτερο πρόγραμμα από τον άλλο. Δεν είναι έτσι. Το δικό σας το πρόγραμμα, κύριε Χινόπουλε, πού επικεντρώνεται? Μιλήσατε για ανάγκες που έχει η Ιεράπετρα. Ποιες είναι αυτές στοχευμένα, ποιες είναι οι προτεραιότητες, 1, 2, 3, 4, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, η Ιεράπετρα είναι ένα μέρος αγροτικό και τουριστικό. Να. Δηλαδή, μου θυμίζει το ίδιο, θα σας έλεγα περίπου, το Δήμο Πλατανιά που έχω δουλέψει 8 χρόνια. Το Δήμο Πλατανιά Χανίων έχει και το αγροτικό κομμάτι και το τουριστικό. Βεβαίως. Λοιπόν, θα επικεντρωθούμε λοιπόν, επικεντρωνόμαστε στα θέματα της αγροτιάς που έχει πάρα πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και η έλλειψη νερού που παλεύουμε εκεί κάτω, και στο θέμα το τουριστικό. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι είχαμε και δύο αυτά θέματα. Συν την καθημερινότητα, τα ίδια θέματα αυτά που σας διηγούμε, τα ίδια λένε όλοι οι δήμαρχοι. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα είναι πάνω να τα υλοποιήσει. Και τι ιδιαιτερότητες έχει. Και τι ιδιαιτερότητες, ακριβώς. Εδώ θα ήθελα να σας πω ένα από τα θέματα τα τουριστικά που είχαμε και τα οποία δεσμεύτηκα δημόσια, και εδώ βέβαια το λέω, είναι ότι στην Ιεράπετρα κατεβάζω 120.000 κόσμο για να κάνουν την ημερήσια κρουαζιέρα.
ένα πρόβλημα που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια και το οποίο παρόλο που δεν ήταν αρμοδιότητά μου, το έχω επιλύσει, το δεσμεύτηκα και δημόσια σε ομιλία που έκανα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι αυτός ο κόσμος, και προσέξτε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να παραμείνει από μία έως δύο ώρες, να παραμείνει όσο το δυνατόν στην Ηράπετρα πριν μπει στο πλοίο. Να αυξηθεί ο χρόνος διαμονής. Ο χρόνος διαμονής, γιατί αντιλαμβάνεστε, σας λέω, ξέρω περίπτωση που μένει 10 λεπτά και το διπλανό μαγαζί έβγαζε 300-500 ευρώ. Mm-hmm. Καταλάβατε. Δεσμεύτηκα γι' αυτό μετά από παρέμβασή μου στα γραφεία, επειδή τη δουλειά αυτή που κάνω την κάνω 25 χρόνια. Δεσμεύτηκα απέναντι στην κοινωνία της Ηράπετρας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που εκ των πραγμάτων, όχι λόγω ικανότητας, μόνο εγώ μπορούσα να το πετύχω. Εκ των πραγμάτων, γιατί εγώ συνεργάζομαι με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε κάποια από τα γραφεία, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, θα παραμένουν κάποια ώρα στην Ηράπετρα και προσπαθώ τώρα να επιτύχω να γίνει και μία εκδρομή να γίνεται μόνο για την Ηράπετρα. Ξέρετε, θέλει πολλή δουλειά η Ηράπετρα. Πάρα πολλή δουλειά. Είναι... Και γι' αυτό σας λέω ότι αυτός που θα βγει δήμαρχος πρέπει να ξέρει να κάνει το management. Τι είναι ο Δήμος, είναι μια εταιρεία, είναι μια επιχείρηση, τι είναι, έσοδα και έξοδα. Και πρέπει να δούμε πώς θα τη διαχειριστεί. Πρέπει να το ξέρει το κομμάτι. Τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει. Και βέβαια, κύριε Χινόπουλο, προς όφελος των πολιτών και των δημοτών και να μην βλέπουμε μόνο φουσκωμένα ταμεία Δήμων χωρίς να λύνονται προβλήματα. Βεβαίως, έτσι είναι και βεβαίως. Αυτό το κομμάτι. Είναι πολλά θέματα, απασχολούν πάρα πολλά θέματα την Ηράπετρα. Mm-hmm. Και... Φαντάζομαι και τις αθλητικές υποδομές έχετε ψηλά στην ατζέντα δική σας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο και οι Δήμοι πρέπει να το ενισχύσουν. Σας λέω, το κυκλοφοριακό στην Ηράπετρα είναι απέσιο. Μπαίνετε μέσα και δεν ξέρετε που θα βρεθείτε. Mm-hmm. Έχει περισσότερες εξόδους από τις εισόδους. Έχει πολλά θέματα, πολλά προβλήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή μελετάμε συνέχεια με τους εκλεκτούς συνεργάτες μου, που είναι νέοι άνθρωποι. Θέλω να βάλω νέους ανθρώπους. Θέλω να φύγει το κατεστημένο. Μιλάμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κατεστημένο. Φανταστείτε ότι οι πρώην δήμαρχοι ασχολούνται με τη διαμόρφωση συνδυασμών που κατεβαίνουν. Δηλαδή, πρέπει αυτοί οι πρώην δήμαρχοι να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να εμπλέκονται και να μην βάζουν τους δικούς τους για να έχουμε συνέχεια στο ίδιο πράγμα. Τι να πω, λέω λίγα για να καταλάβουμε πολλά τώρα. Το κλίμα έχει φουντώσει για τα καλά στην Ιερά Πέτρα. Προφανώς, γιατί ακούω και διάφορα πράγματα που δεν μου αρέσουν κάποιους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους. Τα οποία όμως δεν θέλω εγώ, δεν θέλω να μπω σε τέτοιες ιστορίες. Εγώ κάνω την προσπάθεια. Μου έχεις δώσει μια πάσα, βέβαια, Νικολέτα, τώρα και εσύ. Βλέπετε ότι πολύ σύντομα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Βλέπετε ότι παίζουμε με πάσες εδώ πέρα. Ξεκινήσαμε από εδώ, πήρα την πάσα. Τώρα σας δίνει την πάσα. Σας ακούω. Είμαστε καλή ομάδα. Λοιπόν, εγώ δύο πράγματα, επειδή πιέζει ο χρόνος. Το ένα, η επόμενη μέρα του Όφη Ηράπετρα σε συνδυασμό με το Πέτρος Βουζουνεράκης μπορούν να γίνουν και εκεί, φαντάζομαι, πράγματα. Σωστά. Διότι η ομάδα ανεβαίνει, πρέπει να ανεβαίνει και το στάδιο. Και το δεύτερο, μόλις η σημερινή είδηση, η Νικολέτα, μαζί με άλλες 7 ομάδες, ζητάτε να μην γίνει η αναδιάρθρωση. Ναι. Ο Όφη ανεβαίνει κατηγορία και ουσιαστικά δεν ανεβαίνει. Κάπως έτσι. Ναι, θα σας πω. Να πάμε στο δεύτερο που είπατε, ότι... Η αναδιάρθρωση είναι μια επιθυμία της κυβέρνησης να γίνει. Από ό,τι βλέπουμε υπάρχει μια επιμονή. Κάποιες ομάδες, μεταξύ των οποίων και εμείς, είπαμε, είμαστε αντίθετοι στην άποψη αυτή. Βέβαια είναι θέμα τι θα ψηφίσουν στη Βουλή. Είτε γίνει η αναδιάρθρωση, είτε δεν γίνει, εμείς συμμετέχουμε στο όπου μας βάλει, στην επόμενη κατηγορία, όπως και να την ονομάσουμε. Το κρατάμε αυτό και φαντάζομαι και με υψηλούς στόχους. Σωστά. Για το πρώτο τι είπατε? Το γήπεδο. Υπάρχουν κάποια περιθώρια να γίνει ακόμα καλύτερο? Γιατί έχω έρθει στο Πέτρος Βουζουνεράκης, σίγουρα χρειάζονται πράγματα. Σίγουρα χρειάζονται πράγματα και να είστε σίγουρος ότι αν εγώ δήμαρχος θα γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χινόπουλο, που ήσασταν εδώ μαζί μας. Απαντήσατε σε ερωτήσεις τόσο τις δικές μου όσο και στους συναδέλφους του Γιώργου του Μημίκου. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιώργος, ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ.